Καλημερούδια, καλημερουδίνια, η ώρα είναι 11. Ο Αλέξανδρος ακόμα... Και κοιμήθηκε νωρίς εχθές, δεν είναι ότι άργησε να κοιμηθεί, κοιμήθηκε νωρίς και παρόλα αυτά ακόμα κοιμάται. Τον αφήνω παρόλα αυτά, γιατί σήμερα περιμένουμε ένα φιλικό μας ζευγάρι. Το ζευγάρι που έχει παντρέψει ο Κανάκης και έχουν μια μπουμπού στην ίδια ηλικία με τον Αλέξανδρο. Και θα έρθουν να καθίσουμε έτσι να παίξουν τα μικρά λίγο, γιατί δεν έχουν, η μικρή δεν έχει έρθει, τα παιδιά έχουν έρθει σπίτι μας, η μικρή δεν έχει έρθει ποτέ, οπότε θα έρθουν έτσι λίγο για μεσημέρι να παραγγείλουμε κάτι να φάμε ή μάλλον θα πάμε να τα πάρουμε, γιατί με τόσο βροχή δεν γίνεται να πούμε σε άνθρωπο να βγει έξω, να μας φέρει φαγητό, οπότε θα πάμε να πάρουμε κάτι και... Θέλω να σας πω ότι πριν λίγο, παρόλο που είναι Σάββατο σήμερα, χτύπησε ένα κουρίερ το κουδούνι και επειδή έχω βάλει να χτυπάει χριστουγεννιάτικο ήχο στο τρίγωνα κάλαντα, χτυπάει, ακούει και εκείνο τον ήχο κάτω, ακούει τον ίδιο ήχο και με το πατάω να μιλήσω και λέω καλημέρα παρακαλώ και μου λέει γεια σας, είμαι ο κουρίερ και του λέω να σας ανοίγω και αρχίζει να μου λέει τρίγωνα κάλαντα. Δεν το πιστεύω, πολύ γέλιο. Πάρα πολύ γέλιο. Λοιπόν, οπότε αυτά περιμένω τώρα τον Αλέξανδρο να ξυπνήσει. Να βάλω λίγο σκούπα θέλω. Κατά τα άλλα είμαι μια χαρά. Ευτυχώς το σπίτι είναι μια χαρά γιατί μέσα στην ημέρα ψιλομαζεύω. Οπότε είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και να βάλω έτσι λίγο μια σκούπα μόνο θέλω. Που θα έρθουν εδώ, θα έρθει και το άλλο κοριτσάκι, θα κυλιστούν στο χαλί. Καλημέρα. Καλημερούδια! Ξύπνησε το μικρό μου πόνι. Λέω στη γνωστή μου γωνιά που όταν θα περάσουν τα Χριστούγεννα θα μου λείψει αυτό το δέντρο φέτος. Θα στενοχωρηθώ πάρα πολύ γιατί νομίζω ότι είναι το πιο ωραίο χριστουγεννιάτικο δέντρο που είχα ποτέ. Δεν το νομίζω. Είμαι σίγουρη ότι είναι το πιο ωραίο χριστουγεννιάτικο δέντρο που είχα ποτέ. Και κάθομαι εδώ γιατί θέλω να σας επικοινωνήσω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Κάτι το οποίο δοκιμάζω τις τελευταίες ημέρες και έχω ξετρελαθεί και γι' αυτό παίρνω και την ευθύνη να το πω έτσι, να σας το προτείνω. Γιατί τα έχω αγαπήσει. Είναι όλα πάρα πολύ γευστικά και μόσχο μυρωδάτα. Και έχουν κάνει κάτι πάρα πολύ ωραίο στην Barista Pro. Έχουν δημιουργήσει ένα κουτί το οποίο λέγεται Xmas Box, όπου μπορείτε είτε να το έχετε εσείς σπίτι σας για τις μέρες των Χριστουγέννων, άμα θα έρθουν οι καλεσμένοι, να τους βγάλετε έτσι ένα welcome drink και μετά να τους, αντί για γλυκό, να βγάλετε κάτι έτσι λίγο πιο εναλλακτικό και μπορείτε να φτιάξετε και μαζί το ποτό σας και να είναι πιο διαδραστικό ή να δώσετε σε κάποιον, αντί για τα κοινά δώρα, μπλούζα, παπούτσια, ρολόι κλπ. Μπορείτε να πάτε αυτό το δώρο σε ένα σπίτι που θα πάτε αντί για γλυκά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί όλοι τυπάμε αυτές τις μέρες, γλυκά και τα κοινά δώρα. Οπότε νομίζω ότι αυτό το εδώ το χριστουγεννιάτικο κουτί από Barista Pro είναι ιδανικότατο. Και ακούστε να δείτε τώρα τι έχουν σκεφτεί. Λοιπόν, θα είδατε το πρωί που έφτιαξα κάτι σαν πορτοκαλάδα. Ήταν μανταρινάδα που φτιάχνω κάθε πρωί από τη μέρα που έχω παραλάβει αυτό το τέλειο PR πακέτο. Είναι από η γιαγιά μας. Είμαι σίγουρη ότι όλο και σε κάποια καφετέρια θα έχετε πετύχει ροφήματα γιαγιά μας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και θέλω να σας πω ότι πραγματικά έχω ξετρελαθεί και εγώ και ο Αλέξανδρος και η μαμά μου. Κάθε φορά που ανεβαίνει η μαμά μου πάνω μου λέει θα μου βάλεις ένα ποτήρι λίγο μανταρινάδα. Από τότε που ήρθαν και τα δοκίμασε και εκείνη έχει ξετρελαθεί. Είναι πάρα πολύ ωραία και θέλω να σας πω ότι είναι ελληνικά προϊόντα όλα αυτά που θα σας δείξω και τα φρούτα που περιέχει εδώ μέσα είναι από 100% ελληνικής παραγωγής, πολύ σημαντικό και αυτό, και πανεύκολα φτιάχνετε στο σπίτι εσείς τη μανταρινάδα σας οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και είναι και ένα τέλειο, αυτό που σας έλεγα, ένα welcome drink, ποτάκι, πραγματικά είναι ιδανικό νομίζω η μανταρινάδα και πολύ έτσι εναλλακτικό και διαφορετικό και μαζί με τη μανταρινάδα παίρνετε και δύο συσκευασίες από ροφήματα. Το ένα είναι red velvet με γεύση φράουλα, το οποίο μου σχομυρίζει. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Το άνοιξα για να φτιάξω την πρώτη μέρα και μύρισε όλη η κουζίνα φραουλίτσα. Και το δεύτερο είναι μία σοκολάτα, είτε κρύα είτε ζεστά τα κάνετε αυτά τα ροφήματα, με γεύση βάφλας. Συγκεκριμένα και όλες να σου πω ότι επειδή λίγο τα ψάχνω αυτά, είδα ότι γενικότερα για το τόσο γλυκά που είναι, πολλές θερμίδες δεν έχουν. Και επίσης το συγκεκριμένο είναι με 33% από βουτυρωμένο γάλα, χωρίς γλουτένη, χωρίς ζωικά λιπαρά. Πολύ σημαντικό και αυτό. Οπότε έρχεται η μανταρινάδα, τα δύο ροφήματα που σας έδειξα και μαζί παίρνετε και μία συσκευασία γεμάτη μετρημένο Oreo για να ρίξετε μέσα στην σοκολάτα σας, το ρόφημά σας. Ορίστε και εγώ εδώ πέρα έχω φτιάξει ένα και προσπαθώ να το πιω, έχω καταπιαστεί με δουλειές και ακόμα δεν τα έχω καταφέρει. Έχω ρίξει μέσα και το ρόφημα, το τριμμένο μπισκότο από Oreo και εσείς παίρνετε αυτά και η εταιρεία σας στέλνει δώρο.
μία κανάτα που μπορείτε να φτιάξετε και να γεμίσετε με μαντερινάδα, να τη βάλετε στο ψυγείο και να σερβίρετε στο ποτήρι σας οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας θέλετε. Δύο βαζάκια από γιαγιά μας, όπου σου δείχνουν και ακριβώς που πρέπει να βάλεις το υλικό που θα βρεις μέσα στο βαζάκι, που πρέπει να βάλεις το νεράκι, μετά μπορείς να προσθέσεις τα παγάκια σου. Εγώ αυτό το διάστημα δεν προσθέτω παγάκια, το τόσο πολύ κρύο νερό τις βρίσεις νομίζω είναι ιδανικό. Και θα σας έρθουν και δύο κούπες Love It, να σαν αυτή εδώ. Και παιδιά, δεν ξέρω πώς σας φαίνεται. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, εντυπωσιάστηκα και πραγματικά είναι πολύ γευστικά όλα. Είναι όλα πάρα πολύ γευστικά γιατί τα έχω δοκιμάσει. Καθημερινά πίνω τη μανταρινάδα μου, είναι φοβερή και μυρίζει. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω και μόνο που γράφει, δεν μπορώ, ότι είναι από 100% ελληνικά φρούτα, για μένα φτάνει και αξίζει. Επειδή σίγουρα θα σας αρέσει σαν ιδέα για έτσι ένα πιο εναλλακτικό δώρο, σας αφήνω τις πληροφορίες κάτω στο κουτί πληροφοριών. Ανοίξετε, να μπείτε στο e-shop, να ρίξετε μια ματιά. Έχει και άλλα πράγματα, έχει και άλλες γεύσεις. Εγώ έχω δοκιμάσει τρεις γεύσεις από αυτά και είναι όλες εκπληκτικές. Και επίσης να σας πω ότι μπορείτε να βρείτε μέσα τηλέφωνο επικοινωνίας, που μπορείτε να ρωτήσετε οτιδήποτε θέλετε εσείς, κάποια απορία να σας λύσουν ή τέλος πάντων δεν ξέρω εσείς ό,τι θέλετε. Και αυτές τις μέρες λόγω Χριστουγέννων έχει και δωρεάν μεταφορικά. Τι ωραία μέρα είναι αυτή σήμερα. Έχει χιονίσει σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, τη μισή Ελλάδα και πάνω. Στην Αττική σε κάποια πιο βόρεια μέρα, όπως τη Μέρη, όπως την Ιπποκράτειο, πολιτεία και αυτά. Εδώ νωρίτερα έρχεται λίγο χιονόνερο. Και για να δούμε, ίσως αργότερα που θα ανοιχτώσει ρίξει και καλύτερο εδώ. Όχι για να το στρώσει, δεν τρελαίνομαι στο να το στρώσει. Να το βλέπω να πέφτει. Αυτό. Λοιπόν, σας αφήνω να πάω να κάνω κάτι τελευταίες ετοιμασίες. Θέλω να τυλίξω το δώρο που έχουμε πάρει στη μικρούλα. Γιατί περιμένουμε τα παιδιά να έρθουν τώρα από ώρα σε ώρα. Και είμαι χαρούμενη. Είμαι χαρούμενη γιατί έρχεται ο Αλέξανδρος σε επαφή με παιδάκια της ηλικίας του που τόσο καιρό με όλα αυτά δεν. Οπότε κάναμε όλοι τα τεστάκια μας. Να είμαστε σίγουροι. Και θα βρεθούμε. Πρέπει να βρισκόμαστε, δεν γίνεται. Και για μας και για τα παιδιά. Ο Αλέξανδρος περιφέρεται εδώ πέρα κάπου στον ορίζοντα. Και μόλις έφυγαν οι φίλοι μας και οι φίλοι του Αλέξανδρου, όπου πέρασαμε πάρα πολύ όμορφα, ένα πολύ όμορφο μεσημεράκι. Και τώρα ίσα που μαζέψαμε και φεύγουμε να πάμε στην αδερφή μου, που έχει γενέθλια ο ανεψιός μου, Παύλα Βαφτισιμιός μου. Είναι που του πήρε εκείνη την μπλούζα μη Among Us, όχι Among Us, τι λέω. Του πήρα την μπλούζα Squid Game, πω. Βλέπετε, υπάρχει θέμα. Και πάμε εκεί έτσι να τους σβήσουμε μία τουρτίτσα, διάφορα της θέματα, οπότε... Τι είναι αυτό το βιολί? Αυτά με λίγα λόγια, επειδή ο Αλέξανδρος έχει πέσει αυτή τη στιγμή στο πάτωμα και κοπανιέται και κλαίει. Λοιπόν, γυρίσαμε στο σπίτι. Δεν σας έδειξα πλάνα από την τούρτα του... Ούτε σας έδειξα πλάνα από την τούρτα του μπαμπά μου, ούτε σήμερα από του Κωνσταντίνου. Θέλω να σας πω κάτι που μου συμβαίνει τις τελευταίες τρεις μέρες. Να μου πείτε αν το έχετε πάθει κι εσείς στο παρελθόν ή τώρα αν το παθαίνετε γύρω στις 6 και μετά. Με πιάνει μια απίστευτη κόπωση, δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Νιώθω λες και αρρωσταίνω. Και κάθε βράδυ που πέφτω για ύπνο λέω «Οχ, θα ξυπνήσω άρρωστη». Κανένα από αυτά τα βράδια δεν ξυπνάω άρρωστη. Νιώθω τρελή κούραση, έχω απίστευτο πονοκέφαλο. Και αυτό συμβαίνει από τις 6 και μετά μέχρι να κοιμηθώ. Μετά ξυπνάω μια χαρά. Είναι η τρίτη μέρα σήμερα που συμβαίνει. Γενικότερα από βιταμίνες. Είμαι καλά το σίδηρο μου. Το πίνω γιατί τέλος πάντων πρέπει να πίνω σίδηρο αυτό το διάστημα. Γενικότερα οι εξετάσεις μου είναι καλές. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι φταίει. Δεν ξέρω τι σε έχει τύχει. Και σήμερα έχω και κάτι άλλο. Νιώθω τα μάτια μου πάρα πολύ στεγνά. Κάνω συνέχεια αυτή την κίνηση γιατί νιώθω ότι είναι στεγνά τα μάτια μου. Αυτό ίσως συμβαίνει επειδή κάθομαι πάρα πολλές ώρες μπροστά στον υπολογιστή και στο κινητό για να απαντάω σε περισσότερα σχόλια, αλλά αυτό με την κόπωση μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Τέλος πάντων, αν ξέρετε κάτι, σας έχει συμβεί κάτι τέτοιο και θέλετε να μου το γράψετε, να μου το πείτε, θέλω να δω και αύριο πώς θα είμαι. Ελπίζω να μην είμαι έτσι και αύριο, και ειδικά μεθαύριο που είναι τα γενέθλια του Αλέξανδρου τη Δευτέρα. Μου ήρθε σήμερα και αυτό εδώ πέρα το κουτάκι από Garnier που λέει 7 days of Christmas. Και έχει μέσα
Σου λέει ότι ξεκινάς να τη χρησιμοποιείς αυτή την εβδομάδα μέχρι και τα Χριστούγεννα, γιατί μέχρι τις γιορτές να έχεις τέλειο και λαμπερό δερματάκι. Έχει μέσα 3 μάσκες για ενυδάτωση, 2 για λαμπερή όψη και 2 για αποτοξίνωση. Πάρα πολύ ωραία. Σας το λέω άμα θέλετε να έτσι ενυδατωθείτε, να πάτε σε κάποιο κατάστημα με καλλιντικά να τις προμηθευτείτε. Είναι πολύ όμορφο, πολύ ιδιαίτερο. Και στο κουτάκι της NYX έχει μια, εντάξει, μιλάμε πιο χριστουγεννιάτικη σκία από αυτή εδώ, M-Den υπάρχει. M-Den υπάρχει. Και να ανοίξω και το νούμερο 19 από Yogiti, ορίστε, όπου έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα που λέει «People who love are giving». Και για εσάς που σας φαίνεται λίγο περίεργα τα μηνυματάκια που γράφω αυτές τις μέρες, για εσάς που έχετε έρθει πιο αργά, κάθε ένα πορτάκι που ανοίγω από Yogiti έχει μέσα και ένα έτσι θετικό μήνυμα. Πάρα πολύ όμορφο αυτό το κουτάκι φέτος. Είμαι πιο χαρούμενη από κάθε άλλο κουτάκι για αυτό εδώ. Και το, ναι, Αλέξανδρε, πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω ότι δεν θα βρω στο 19. Έχει ανοίξει εδώ πέρα τα μισά κουτάκια. Πού είναι το νούμερο 19 κουτάκι? Πού είναι? Αυτό βρήκε. Για φέρε να δω τι κρατάς εκεί πέρα, πονηρέ. Παιδιά, το νούμερο 19 εδώ πέρα, άδειο, το βλέπετε, το έχει ανοίξει. Τέλος πάντων βρήκα εδώ πέρα μία κρεμούλα, ένα τζέλ μάλλον. Δεν ξέρω τι είναι. Τα μάτια μου δεν μπορούν να εστιάσουν καθόλου με αυτό εδώ πέρα που νιώθω, ορίστε. Για πες, πόσο χρόνο θα γίνεις, για πες, 2. Ναι. Πες, 2. Θα σας δούμε πάλι αύριο, να μην λείψει κανένας. Γεια σας. Για του λόγου το αληθές τώρα, έτσι. Δείτε εδώ πως έχει μείνει το κουτί μου από Look Fantastic, παιδιά. Δεν μου είχε αφήσει νούμερο για νούμερο.